Φίλες και φίλοι, συγγνώμη για αυτή τη μικρή ανατροπή. Ξεκινούσαμε να μιλούμε για τον Πυθαγόριο το Σάμιο, ένα τεράστιο μέγεθος, εφόσον θεώρησα ότι θα αργήσουμε λίγο με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς τον έχουμε όμως τώρα στη γραμμή. Ελπίζω το πνεύμα από τον Πυθαγόρα θα με συγχωρέσει. Αλλά όπως σας έχω πει, εδώ η προσπάθειά μας για ενίσχυση του ορθού λόγου προσλαμβάνει ιδιαίτερη αξία όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι και από την εργασία τους αλλά και από τη στρατευμένη τους δράση τώρα στην πολιτική συνάδουν με την προσπάθεια και τη δική μας για αξιοπιστία και ανάδειξη της διαχρονικής αξίας ουσίας του ορθού λόγου. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση και συγγνώμη που διακόπτω την ανάλυση για τον Πυθαγόρα, που είναι σίγουρα σημαντικότερο από αυτά που θα πω εγώ. Να είστε καλά. Βέβαια, η δική σας σκέψη έχει στοιχεία και αυτή διαχρονικότητας, σπάνιο φαινόμενο στην Ελλάδα, δυστυχώς αυτό θέλουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως με μια πάρα πολύ υψηλού πολιτικού φρονήματος, αλλά και διασταλτικά το λέω, ανδρισμού, δήλωση που κάνατε πριν μερικές μέρες για τον αντισημιτισμό. Εγώ προσωπικά το χάρηκα πάρα πολύ, διότι βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος κατά καιρούς είχε, θεωρώ και υπερβολικά έως ανοήτως παρεξηγηθεί για τη σκέψη του, λέω για σας, από πολύ κόσμο, και είχε συνδεθεί αυτό με κάποια στιγμιότυπα υποτιθέμενου αντισημιτισμού εκ μέρους σας. Ενώ τώρα δηλώσατε για όλη την ιστορική πορεία των Εβραίων στην Ευρώπη, με αποκορύφωση βέβαια το Ολοκαύτωμα, κάνατε μια δήλωση η οποία πραγματικά αξίζει συγχαρητηρίων. Θέλω λοιπόν λίγο εδώ, με κάποιον τρόπο, με δύο γραμμές, να τονίσετε το περιεχόμενο και τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την περίφημη δήλωση. Με τον αντισημιτισμό δεν πρέπει να παίζουμε καθόλου. Και επειδή η διαδρομή είχε αφήσει περιθώρια παρομοιωμίας και έχω και εγώ τις δικές μου ευθύνες, θεώρησα σκόπιμο να κάνω αυτή τη συγγνώμη και στην εβραϊκή κοινότητα και τον εβραϊκό λαό, με τότε ξεκάθαρο και δημόσιο, γιατί να στείλω ένα μήνυμα ότι ο αντισημιτισμός δεν χωράει στην Ελλάδα. Είναι τόσο απλό. Χαίρομαι γι' αυτό λοιπόν και ξεκινούμε κατευθείαν με αυτή τη γέφυρα ορθοφροσύνης να πάμε σε 2-3 ενότητες. Και ας ξεκινήσω κατευθείαν με αυτό που βλέπω και περιγράφω ως ώρα, χρόνος που μετράει πλέον αντίστροφα για τον τόπο. Μπήκαμε σε αυτό που αποδεδειγμένα πλέον είναι η επαλήθευση αυτών που λέμε εδώ και εσείς ειδικά, για το ότι η χώρα λόγω καθεστωτισμού, ανεπάρκειας και ιδεολειψιών πηγαίνει ίσως και με μαθηματική ακρίβεια τουλάχιστον από τον Ιούλιο και μετά, το 17, αν δεν βρεθεί λύση στο θέμα να γυρίσει η χώρα σελίδα δηλαδή, πηγαίνει προς την απόλυτη καταστροφή. Λοιπόν, αγωνιάτε γι' αυτό και το βλέπετε ως πολύ σοβαρό σενάριο ή ευελπιστείτε ότι κάτι θα γίνει μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο για να γυρίσει ο τόπος σελίδα? Ανησυχώ πάρα πολύ. Γιατί ακούγοντας τις δηλώσεις των κυβερνητικών βουλευτών, αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου και των υπουργών, αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι δυστυχώς ζουν σε έναν δικό τους διαγνωστή, είχε διαπτώσει κάτι που θα πάει στο αντιμετωπιστικό εταιρεία διαστήματος, και δεν έχουν καν συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση θα είναι τη χώρα. Δηλαδή δεν έχουν καν καταλάβει ότι δεν υπάρχει ο ίδιος που αναφέρατε. Εάν φτάσουμε στον ίδιο χωρίς αξιολόγηση, είμαστε ήδη στην γραφή. Για να διαπιστώσουμε θα πρέπει να δώσουμε καινούργιο πρόγραμμα με Ευρωπαίου, πράγμα που σήμερα φαίνεται σχεδόν αδύνατο και πολιτικά. Άρα, ή θα ψηφίσουμε τα μέτρα γρήγορα μέχρι τις επόμενες δύο εβδομάδες και θα κλείσουμε αξιολόγηση με αυτή το Φεβρουάριο, ή η χώρα θα δει ανεξέλεγκτη περιδίνηση. Αυτή την περιδίνηση, την ανεξέλεγκτη, την τοποθετείτε και χρονικά, όπως λέτε, μετά τον Ιούνιο-Ιούλιο, αλλά και τι μορφή μπορεί να έχει? Δηλαδή, πέρα από τα τρομερά περί κουρέματος καταθέσεων, bail-in και όλα αυτά, θεωρείτε ότι πηγαίνουμε ακόμα και για διπλό νόμισμα με χρεοκοπία εσωτερική και υποτίμηση, ή ακόμα χειρότερα πράγματα βλέπετε και απόλυτη φτώχεια για κάποιο χρονικό διάστημα? Εάν η αξιολόγηση δεν κλείσει γρήγορα, ή αν ο κ. Τσίπρας δεν κάνει εκλογές γρήγορα, εάν δεν γίνει από τα δύο που σας λέω, η πορεία μας προς τη Δραχμή είναι αναπόφευκτη και θα μπορούσε να ανακοπεί μόνο αν οι Ευρωπαίοι μας δίνουν καλά χρήματα, πράγμα που σήμερα φαντάζει παντελώς αδύνατο. Ο κ. Τσίπρας, εάν δεν πάρει μια απόφαση γρήγορα, θα πάρει τη χώρα στο λαιμό του. Και δεν αστείευε καθόλου, το λέω πάρα πολύ σοβαρά, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει όσο και πριν την Δραχμή. Νομίζω ότι είναι η γραφή που είχαμε πριν μπούμε στο ευρώ. Καμία σχέση.
Όταν μπήκαμε σε ευρώ, μια δραχμή συνδεόμενη με το ευρωσύστημα θα αποκόλλησε μια ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα θα είναι μια δραχμή που θα είναι ο καθρέφτης μιας χώρας χρηματοποιημένης. Θα είναι δηλαδή ένα απλό χαρτί που έχει καμία αξία. Όσοι δεν νομίζουν ότι όταν τα δραχμή θα χρωστάμε, κάνουν λάθος. Τα χρέη μας στράτε θα έχουν πουληθεί στα ξένα φαντς, θα υπάρχουν τα χρέη μας κανονικά σε ευρώ και δεν θα χρωστάμε προπνέμε σε δραχμές. Δεν πρακτικά θα βρει κανένα να ξοπλήσει ποτέ κανένα χρέος του. Επίσης τα δάνεια του κράτους μας δεν μπορούν να ζητούν. Γιατί τα δάνεια του κράτους είναι διακρατικά, είναι σαν ένα κράτη. Άρα θα χρωστάμε σε όλα τα ανάπαντα. Κοινώς θα ζήσουμε μια καταστροφή, θα επιτρέπει ο Αργεντινής ή ο Βενεζουέλας σε χειρότερη μορφή, δεν δείξε να υπάρχει διαπτώση από μια οικονομία της Ευρωζώνης σε μηδέν. Αυτό για να ξέρετε σημαίνει αίμα, σημαίνει αίμα χωρίς καμία δουλειά, σημαίνει φτώχεια αδιανοήτη μεγέθους και σημαίνει και τρομερές κινδύνες στα αθλητικά μας θέματα. Εφόσον θα είμαστε διεθνώς απομονωμένοι και μέσα από τις δυνάμεις δεν θα έχουμε ανταλλακτικά. Είναι πάρα πολύ. Σε αυτούς τους λόγους, ο κύριος Τσίπρας έχει την ιστορική ευθύνη να αποφασίσει γρήγορα. Προσέχει γιατί το δείτε γρήγορα. Εάν θα ανάγει τους δύο τους μήνες, χωρίς να έχει πάρει απόφαση, τότε και να ψηφίσει αυτά τα μέτρα, πάντα θα δουλεύονται. Κύριε Γεωργιάδη, πολύ φοβούμαι δυστυχώς πέρα από την κατάπτωση όλων αυτών των ψευδεστήσεων και τα λοιπά, αυτό που περίμενε δήθεν μπερδεύοντας ο λαός την ελπίδα με τις ψευδεστήσεις και τις αυταπάτες, ακόμα όμως δεν είναι έτοιμος ο λαός πλήρως να αντιληφθεί σε επίπεδο αυτογνωσίας ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα, όπως λέτε και εσείς, αδιανοήτου μεγέθους μπλέξιμο. Έχουμε μπλέξει άσχημα, διότι υπάρχουν και ψυχοπαθολογικά πολιτικά σύνδρομα εδώ. Άρα ελπίζετε τουλάχιστον ότι θα ήταν σε θέση το υγιές κομμάτι του πολιτικού σκηνικού, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, το κέντρο, οι υγιείς δυνάμεις του κέντρου και κάποιες ίσως του κεντροαριστεράς, να αναλάβουν πρωτοβουλίες άμεσα, τουλάχιστον μετά την 20η Φεβρουαρίου, αν δεν κλείσει δηλαδή η αξιολόγηση, ούτως ώστε αφού ο λαός δεν μπορεί να βγει σε ένα κίνημα δημοκρατικής επανάστασης, κινητοποίησης, τουλάχιστον οι πολιτικοί να κάνουν τα πάντα. Ευελπιστείτε γι' αυτό. Να κάνουν τέτοια, αλλά όσο έχει πλειοψηφία στη Βουλή, κύριο Τσίπρας, έχει την πρωτοβουλία των κυβερνήσεων, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν οι βουλευτές δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της ιστορικής ευθύνης που αναλαμβάνουν, τι θα κάνουμε εμείς. Εσείς τι λέτε, βλέπετε μέσα στη Βουλή να υπάρχει αυτή η ορίμανση της επίγνωσης? Είμαι τρομαγμένος γιατί βλέπω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τους δίνουν σε παράλληλο σύμπαν. Αν μιλήσει μαζί του, τις φέρνουν την Ευρωπαϊκή Βουλή με τον κόσμο και τέτοια. Αυτά που είδα τα ρίξα στις 26 Ιανουαρίου. Όταν συμβαίνει ένα γεγονός και θέλει να βρει κάτι την πραγματικότητα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ψυχοπαθολογικό, όπως είπατε. Δεν έχει. Έτσι είναι, κύριε Γεωργιάδη. Απλά βλέπουμε ότι μάλλον δεν πάει ο κύριος Τσίπρας, εφόσον έχει κηρύξει τον δοκιχωτικό ανένδοτο της πλάκας, δηλαδή απέναντι στους θεσμούς των ψευδεστήσεων και της ψευτομαγιάς, δεν πάει μάλλον στο να προσπαθήσει να παγιδεύσει τη Νέα Δημοκρατία με γρήγορες εκλογές, ούτως ώστε να μην μπορέσει στη δύσκολη διαπραγμάτευση να αντεπεξέλθει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, και να πάμε μετά τον Οκτώβριο ίσως ξανά σε εκλογές. Μία απόφαση γρήγορα, μία από τους δύο, μετά από 2-3 μήνες οι βλάβοι θα είναι μία να στρέψουν. Δεν έχουμε περιθώριο χρόνο. Αυτό θα σε εξηγήσει τεχνικά που είναι ο Καρίζος. Ναι. Δηλαδή αν δεν μπούμε στο QE μέχρι τον Απρίλιο, θα έχουμε πάνω από μία μονάδα από λιγότερη ανάπτυξη από όσοι προσδοκούμε. Αυτό θα δημιουργήσει νέα τρύπα στα οικονομικά μας το 2017. Οι Ευρωπαίοι θα πούν να πούνε, να πούνε, δεν φτάνουν τώρα αυτά τα μέτρα για το 2019, πρέπει να ψηφίσουν και μέτρα για τώρα, που θα βγει 1,8 δισεκατομμύρια. Αυτό θα μας πάρει νέο περιθώριο συζητήσεων και άρα στην πραγματικότητα δεν θα βγούμε σε αγορές που θα βγούμε το 2017, άρα τώρα θα βγούμε σε αγορές του 2018. Ορθότατο. Θα πρέπει να έχουμε νέο μνημόνιο. Νέο μνημόνιο δεν μπορούμε να έχουμε γιατί οι εκλογές αλλά στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στη Γερμανία φτιάχνουν πολιτικά σχήματα που είναι αντίθετα στο ελληνικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνεις με τώρα. Σαφώς. Άρα αυτό το καταλαβαίνει ο Τσίπρας, την έχουμε βάψει. Ναι, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Απλά μήπως αφού δεν θα πάει άμεσα σε εκλογές. Μισό να θυμάμαι, εγώ έχω πρόσωπο αποκλειστικό προσωπάκι. Πάρα πολλές κυρίες σας φτάσαν, το ψηφίσαν άλλους γιατί ήταν τους άλλους για γιο, τους άλλους για γαπρό, τους άλλους δεν ξέρω γιατί. Και όταν το ψηφίσανε, μπορεί να καταλάβουν ότι είναι επικίνδυνος. Ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά να ξέρει ότι ο πρωθυπουργός σε μια χώρα με τόσο μεγάλη κρίση όπως η Ελλάδα είναι δουλειά δύσκολη. Θέλει άνθρωποι που έχουν πολύ βαρύ μεταλλοφιασμένα που να αντέχει να παίρνει δύσκολες αποφάσεις και γρήγορες. Και όσο περνάει ο χρόνος, επισυσσωρεύονται πάρα. Εγώ στον λόγο του θυμίσμου, εάν μου λέγατε
τον προσλαμβάνει στο βιβλιοπωλείο Γεριάδη να κουβαλάει τα βιβλία από τα φορτηγό να τα βάζει στα ράφια. Δεν θα τον προσλάμβανε, γιατί είναι ο σύνολος από την κουβαλιά, τα κρατάει μέσα στους ράφους. Είναι έναν πρωθυπουργό. Αυτός είναι ένα παιδάκι μου, τι να σας πω, έκανε ξέρω εγώ να είναι... Ναι, κύριε Γεωργιάδη, δυστυχώς το ακαταλόγιστο που φαίνεται... Έχει κάνει ο πρωθυπουργός, είναι χαμός αυτό τα πόλια. Και μάλιστα... Η εκπαίδευση είναι η ΚΝΕ. Όλοι δικτώνανε καταλήξεις, όλοι δικτώνανε απεργίες. Νομίζω να πάει στην Ευρώπη να κάνει κατάλληλη και βρετά να βοηθούνε. Δεν καταλαβαίνει πώς λέει το σύστημα εκεί. Εκεί έχει κανόνες, νόμους, συμφωνίες, υποθέσεις, νούμερα, λεπτά. Κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, εφόσον δεν πάει σε εκλογές, μήπως θεωρείτε ότι είναι πολύ πιθανό να δοθεί τέλος στο δράμα με έναν τρόπο όμως που να εξασφαλίζει το κόμμα του, αλλά δυστυχώς και ένα τμήμα των υπόλοιπων, της υπόλοιπης πολιτικής γεωγραφίας του τόπου, που να τους εξασφαλίζει σε ύπαρξη, να έχουν λόγο ύπαρξη, δηλαδή από Μάιο και μετά να πάνε χωρίς εκλογές ο τόπος με την επισυσσόρευση πολλών προβλημάτων που θα καταστήσουν την αντιμετώπιση τους δύσκολη από μια μονοκομματική κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και μήπως ο σχεδιασμός τους είναι όλοι μαζί χωρίς εκλογές να κάνουν κάτι. Αν φτάσουμε το Μάιο χωρίς αξιολόγηση δεν σωζόμαστε χωρίς να το θέλουν οι ξένοι. Πώς να σας το εξηγήσω. Το Μάιο, αν φτάσουμε χωρίς αξιολόγηση, όχι οικουμενική κυβέρνηση να κάνουμε. Εάν πάμε όλο να έχει βαβουλέο να βρούμε το μεγάλο έξω των αστήμων που φέρνει τον Υπουργό, πάλι δεν ζωζόμαστε. Αλλά δεν σας λέω. Ξέρετε όμως... Ξέρετε όμως... Ή θα αποφασίσει τώρα, ή θα είναι υπεύθυνος για ό,τι θα περάσει η χώρα. Μα το απίστευτο είναι... Θα περάσει πολύ άσχημα πράγματα. Το απίστευτο είναι ότι προσπαθεί, νομίζει, ότι μία πιθανή κατάρρευση του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αναδιάταξη έστω της Ευρώπης μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει θα τον βρει τον Απρίλιο-Μάιο με νέους συσχετισμούς στην Ευρώπη και στηρίζεται ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο, είναι αμετροεπές. Απρίλιο-Μάιο θα είναι χειρότερο από τους μερινούς. Οι εκλογές στην Ολλανδία είναι το χώρο των Βίλντερς, που είναι ακόμα και αν γίνει κυβέρνηση από τους υπόλοιπους που είναι το πιθανότερο. Θα έχω να δείτε στο το κόμμα το τι λέει όλα όχι. Άρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να κάνουν πρόγραμμα ιδιαίτερο για την Ελλάδα. Στην Γαλλία οι δύο πιθανότεροι προοδούν οι Λεπέν, αν είναι δυνατόν, αν σε διατόξε χάρη τα όλα, ή ο Φιγιόν. Ο Φιγιόν όμως επίσης που είναι ο πιθανότερος πρόεδρος της Γαλλίας, είναι εξαιρετικά αρνητικός σε ευρωπαϊκό και ελληνικό πρόγραμμα. Άρα το Μάιο η πολιτική σχετισμή ήταν χειρότερη από τους σημερινούς. Μα το παραμύθι που πουλάει και αυτό ίσως προσδοκά και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο είναι ότι σε σχέση και με τη διεθνή συγκυρία με τον Τραμπ και με τον Δέλτα Νιτάφ ίσως να μην αναγνωρίζει η Ελλάδα σύντομα τους θεσμούς. Πριν την 26 Ιανουαρίου πουλάω το παραμύθι ότι λόγω Τραμπ θα προχωρήσει το Δήμο του. Το Δήμο του τελικώς έμεινε. Άρα αυτό το σενάριο μας τέλειωσε. Μα, όχι, ελπίζει ότι δεν θα αναγνωρίζει τους θεσμούς καθόλου μετά το Μάιο. Αυτό ελπίζει, με την κατάρρευση της Ευρώπης ίσως, να μην υπάρχουν θεσμοί. Ίσως και σε αυτό ακόμα να ελπίζει. Αυτά καταλαβαίνεις με αστειότητες. Αστειότητες εντελώς, αλλά και όμως το συζητούνε. Ναι, ας ξαναλέω την ουσία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Η Ελλάδα δεν καταφέρει. Πρέπει όλοι σας, όσοι ενδιαφέρονται να λέτε παιδιών σας, να βγαίνετε κάθε μέρα όπου μιλάτε και να λέτε κύριε Τσίπρα πρέπει να αποφασίσετε γρήγορα. Δύο δρόμους έχει ζωή. Τι θα κάνει εκλογές τώρα, θα πιστεύει τα μέτρα. Δεν είναι άλλο δρόμο. Για να πάμε στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και τη δική σας προσωπική πολιτική φιλοσοφία. Όσο περνάουν οι μήνες, οι μέρες, οι εβδομάδες, τόσο χειρότερη θα είναι η κατάσταση για την καινούργια διακυβέρνηση του τόπου εάν προκύψει μετά από εκλογές. Αλλά ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, που εσείς τα λέτε πάντα έτσι. Θεωρείτε ότι αν γίνουν εκλογές έστω το Μάρτιο, τον Απρίλιο... Ένα λεπτό. Ναι κύριε Γεωργιάδη, πείτε μου. Ναι, πείτε μου, πριν με ρώτησες μόνο ένα λεπτό τελευταία. Ναι, λέω λοιπόν, λέω ότι είναι εν γνώση σας και στη Νέα Δημοκρατία και να το μάθει ο κόσμος ότι όσο περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες με τη σημερινή διακυβέρνηση ο λογαριασμός αυξάνει και θα είναι δύσκολες οι αποφάσεις για οποιοδήποτε διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει μέρα που το λέω αυτό. Κάθε μέρα που περνάει με Τσίπρα από τον Υπουργό ο λογαριασμός μεγαλώνει. Και για τη νέα διακυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο λογαριασμός για τη χώρα μεγαλώνει. Δεν μεγαλώνει για Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη, ο κάθε Μητσοτάκη διαχειριστεί τον λογαριασμό της χώρας. Όσο δεν φεύγει ο Τσίπρας, η ζημιά μεγαλώνει. Έτσι.
Κύριε Γεωργιάδη, καταληκτικά. Πάρα πολύ. Θέλετε να αποχωρήσετε, ναι, γιατί έχετε απλά λιγάκι ένα σχόλιο για τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και πώς όλο αυτό πρέπει να βρει τη χώρα με νέα σελίδα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα θέματα με την Τουρκία. Ένας λόγος παραπάνω για να μην διαρρήξουμε τις σχέδες με τους εταίρους και να μην βρεθούμε στην γραμμή. Γιατί αν βρεθούμε σε τέτοια θέση αδυναμίας, πολύ δύσκολο η Τουρκία θα αντιταθεί τον πειρασμό να μας κάνει ιστορίες. Ένας λόγος παραπάνω να είμαστε προσεκτικοί. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.